ερώτηση, και μία ερώτηση για το Αχίλλειο. Η αλήθεια είναι το θέμα αυτό, κύριε Βιάνκη, καλησπέρα κιόλας. Το θέμα είναι ότι πραγματικά δεν μας άφησε το τελευταίο διάστημα. Βλέπουμε παντού, υπάρχουν κάποιες απαντήσεις και από την ΕΤΑΒ. Δεν ξέρω αν σας ικανοποιούν. Μάλλον δεν σας ικανοποίησαν και τόσο. Γι' αυτό το λόγο ζητάτε και επίσημες απαντήσεις, έτσι. Να σας πω, κυρία Ντούρου, μιλάμε για ένα έργο πνοής για την Κέρκυρα. Μιλάμε για το μουσείο το οποίο είναι τρίτο σε επισκεψιμότητα σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για ένα μουσείο που είναι σημείο αναφοράς για το νησί μας και μιλάμε για την προσπάθεια αποκατάστασης του Αχιλλείου με χρήματα τα οποία προέρχονται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα εκατομμύρια θα μπορούσαν να είχαν διατεθεί σε κάτι άλλο για το νησί μας, σε κάτι άλλο για την Κέρκυρά μας. Θα μπορούσαμε να είχαμε φτιάξει τον οδικό άξονα, θα μπορούσαμε να τα είχαμε διαθέσει για την ίδρυψη ή οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, κρίνουμε ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Παρ' όλα αυτά, η τοπική αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού και η περιφερειακή διοίκηση του κυρίου Γαλιατσάτου, η προηγούμενη δηλαδή, είχε αποφασίσει, με σύμφωνη γνώμη όλων των παρατάξεων εκείνη την περίοδο, να χρηματοδοτηθεί το συγκεκριμένο έργο. Και κατά τη γνώμη μου, αν θέλετε, πολύ καλά έκανε. Έκανε πολύ καλά, γιατί είναι ένα έργο που είναι σημείο αναφοράς και το οποίο τιμάει το νησί μας και δίνει πρόσθετη αξία. Τι είδαμε όμως? Είδαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσα από τη δημοσιογραφική έρευνα δημοσιεύτηκαν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες, εγώ δεν θα πω αποδεικνύουν κάτι, θα πω ότι προβληματίσαν την κοινωνία και τον κάθε πολίτη αυτού του νησιού. Περίμενα λοιπόν ότι μέσα από αυτόν τον προβληματισμό και τις φοβίες που αναπτύχθηκαν με την εμφάνιση αυτών του φωτογραφικού υλικού, ότι θα έβγαινε κάποιος επίσημα μέσα από τις δηλώσεις του να είναι ξεκάθαρος και να μας πει κάτι. Όχι τίποτα φοβερό και τρομερό. Δεν θέλαμε να απολογηθεί. Θέλαμε να μας πει ότι τα έργα συνεχίζονται σύμφωνα με όσα προβλέπονται εκ της επιστήμης και γίνεται ορθή αξιοποίηση όλων των δεδομένων. Με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει ούτε το μουσείο μας, ούτε τα εκθέματα που είναι μέσα. Αυτό, όπως είδατε, πέρασε και στην ουσία δεν βγήκε κάποιος επίσημος φορέας να μας πει ότι πράγματι τα θέματα εξελίσσονται. Βλέποντας λοιπόν ότι παρέρχεται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, θεώρησα καλό να απευθύνω μια επιστολή στην κυρία Μελδόνη, την οποία τη θεωρώ ως αρμοδία να απαντήσει, έχοντας το Υπουργείο Πολιτισμού, η οποία θεωρώ ότι έχει τη γνώση και έχει έρθει και εδώ, αν θυμόσαστε, η οποία έχει άμεση εικόνα, και της λέω μέσα από τη βοήθεια των υπηρεσιών της, αφού ασχοληθούν οι υπηρεσίες της, να μας απαντήσει για την ορθότητα ή όχι των εργασιών και για το κατά πόσο πραγματικά ανταποκρίνονται στις σωστές απόψεις της επιστήμης. Και της υπενθυμίζω, αν θέλετε, μέσα από την επιστολή, ότι είναι διπλή η υποχρέωσή της, με δεδομένο ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, όταν είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα, είχε επισκεφθεί το Αχίλλειο και είχε δεσμευτεί και ο ίδιος προσωπικά ότι θα κάνει μια υψηλή εποπτεία στην εκτέλεση και στην αρτιότητα αυτού του έργου και ως προς τους χρόνους. Υπενθύμησα λοιπόν τα γεγονότα στην κυρία Μελδόνη, με την ελπίδα και την πεποίθηση, αν θέλετε, είναι και δική μου πεποίθηση, ότι η κυρία Μελδόνη, που είναι βαθύς γνώστης του αντικειμένου που έχει το Υπουργείο της, θα καταλάβει την ανάγκη που έχουμε για ενημέρωση. Δεν παίρνω θέση αν τα έργα, ξέρετε, γίνονται σωστά ή δεν γίνονται σωστά ή αν ακολουθούνται. Μια ξεκάθαρη θέση θέλουμε, ότι όλα βαίνουν όπως είχαμε σχεδιάσει και ότι όλα στην κατάλληλη στιγμή θα εμφανιστούν και θα έχουν πραγματικά την εικόνα που θέλουμε.